Χαίρετε! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε 10 σοκαριστικές, εντυπωσιακές ή και παράξενες λεπτομέρειες σε ταινίες κινουμένων σχεδίων της Disney. Σε περίπτωση που σας αρέσει το βίντεο, θα με βοηθούσατε αν το στέλνατε σε έναν φίλο σας. Λοιπόν. Ξεκινάμε με τον πιο cool κακό που έχει υπάρξει ποτέ. Τον έναν και μοναδικό, Άδη. Όταν λοιπόν ο Άδης λέει τη φράση... Παιδιά, relax. Το πρώτο ημίχρονο ήταν. Την λέει ακριβώς στη μέση της ταινίας. Άρα, όντως πρόκειται για το πρώτο ημίχρονο της ταινίας. Όταν η Σταχτοπούτα μπαίνει στο δωμάτιο της μητριάς της, το φως από το παράθυρο χτυπάει ακριβώς πάνω στη Σταχτοπούτα. Το αξιοσημείωτο όμως είναι πως η σκιά του παραθύρου μοιάζει να σχηματίζει ένα κελί φυλακής. Όπως ακριβώς είναι και η ζωή της άλλωστε, σαν σε φυλακή μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Εν τω μεταξύ, άσχετο, αλλά σε προηγούμενη σκηνή που φαίνεται ολόκληρο το δωμάτιο, δεν υπάρχει καν παράθυρο. Μάλλον το πρόσθεσαν μόνο για τη λεπτομέρεια. Και μιας και μιλάμε για φωτισμούς και σκιές, κάποια στιγμή στην τραγουδάρα που λέει ο Φρόλο... Αγαπώ. Οπα, όχι αυτό, το άλλο. Κάποια στιγμή που λέτε, το φως σχηματίζει ένα φέρετρο μέσα στο οποίο πατάει ο Φρόλο. Προφανώς, επειδή ο πόθος του για την πιτσιρίκα θα τον καταδίκαζε σε ψυχικό θάνατο. Περνάμε στην ταινία Toy Story. Η αντίστροφη μέτρηση που φαίνεται στις οθόνες του Pizza Planet, στην πραγματικότητα μετράει αντίστροφα για την εκτόξευση του πυράβλου σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Το Genie ξεκινάει το πρώτο του τραγούδι με τους εξής στίχους. Σαν τα κλέφτες είχε ο Αλιμπάμπας και παραμύθια είχε Χάλιμα. Ως γνωστόν όμως, τα παραμύθια της Χαλιμάς ήταν 1001. Ο λόγος που το Genie αφαίρεσε ένα είναι επειδή ο Αλαντίν ανήκει σε ένα από αυτά τα παραμύθια. Άρα θεωρητικά οι χαρακτήρες της ταινίας θα ήξεραν μόνο για τα 1000 από αυτά. Το φαναράκι που αγγίζει σε αυτή τη σκηνή η Ραπουνζέλ είναι εκείνο που άφησαν στον ουρανό οι γονείς της. Το καταλαβαίνουμε επειδή είναι το μόνο που έχει το σήμα του βασιλείου επάνω. Πάντως φανταστείτε πόσο fail θα ήταν αν η Ραπουνζέλ το άφηνε να πέσει στο νερό. Fail! Επιστρέφουμε στον Αλαντίν και όταν η Γιασμίν κλέβει το μήλο από εκείνον τον καλοσυνάτο κύριο στην αγορά, εκείνος πιάνει το χέρι της και το βάζει στον πάγκο, γιατί σύμφωνα με τον νόμο του τόπου και της εποχής, οι κλέφτες πρέπει να τιμωρούνται. Για την ακρίβεια το χέρι τους πρέπει να τιμωρείται. Πάνω στον πάγκο όμως βλέπουμε διάφορα σημάδια, γεγονός που σημαίνει πως ο συγκεκριμένος κυριούλης έχει τηρήσει αρκετές φορές τον νόμο. Τουλάχιστον φρικτό έτσι. Η επόμενη λεπτομέρεια σχετίζεται με το γιακά του Ράσελ από το ψηλά στον ουρανό. Το ένα μέρος του γιακά βρίσκεται έξω από τα ρούχα του, ενώ το άλλο είναι μέσα στα ρούχα του. Φαινομενικά είναι ασήμαντο, αλλά και του Κάρλο γιακάς, όταν ήταν μικρός, έτσι ήταν. Οι δημιουργοί πρόσθεσαν αυτή τη λεπτομέρεια για να δείξουν πως οι δύο χαρακτήρες ίσως να μην είναι και τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Παραμένουμε στο αριστούργημα που ακούει στο όνομα «Ψηλά στον ουρανό». Και τώρα την προσοχή σας. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Οι δημιουργοί είχαν πει πως έδωσαν ένα μοβ, παύλα φούξια, παύλα λιλά, παύλα ροζ χρώμα ως χαρακτηριστικό για την Έλλη. Παραδείγματα αποτελούν ο φιόγκος που έχει στα μαλλιά της, η μπαντάνα της, η συγκεκριμένη φορεσιά της, το φόρεμά της, το άλλο της φόρεμα και το άλλο της φόρεμα, μέχρι και το καπάκι από την γκρέιπ σόντα ανήκει σε αυτές τις αποχρώσεις. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί όμως είναι πως οι δημιουργοί δεν σταμάτησαν εκεί. Έπαιξαν με τις αποχρώσεις ακόμα και μέσα στην ατμόσφαιρα της ταινίας. Δείτε εδώ το απαλό ροζ που σκεπάζει όλο το χώρο την ώρα του γάμου. Το ίδιο ισχύει και για τη σκηνή του χορού. Και τώρα προσέξτε την αποκορύφωση. Όταν η Έλλη βρίσκεται στο νοσοκομείο, πέρα από τα ροζ λουλούδια, ο τοίχος του δωματίου είναι ροζ. Αλλά επειδή οι δυνάμεις της εξασθενούν, εξασθενεί και αυτό μαζί. Εξού και η αλλαγή χρώματος κατά μήκος του τοίχου. Στην κηδεία της παραμένει το ροζ χρώμα και τα ροζ λουλούδια για να δείξουν την παρουσία της. Αλλά όταν ο Κάρλ γυρίζει μόνος του στο σπίτι του, το ελάχιστο ροζ χρώμα που φωτίζει το σπίτι χάνεται, θέλοντας να τονίσει το χαμό της Έλλης.
Και τέλος, όταν η Έλσα βρίσκεται στο παγωμένο μπουντρούμι της, παρατηρούμε ότι ο γλοιώδης τυποτένιος Καραγκιοζάκος, το σκουλίκι της λάσπης, βγάζει παγωμένη ανάσα. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός πως ο Χανζοβιόλης δεν θα έπρεπε να αναπνέει, είναι σωστό, λόγω του κρύου που υπάρχει στο χώρο. Το παράξενο όμως είναι ότι η Έλσα δεν βγάζει παγωμένη ανάσα, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, το κρύο την καρδιά της δεν την ενοχλεί. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο και ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω τα σχόλιά σας για να δω τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε το καμπανάκι και να με ακολουθήσετε στο Instagram. Τα λέμε! Πτσιου. Disney FanGR. Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί. Hey, Goofy, το άκουσες? Ο Disney FanGR έφτιαξε καινούριο λογαριασμό στο TikTok. Απίστευτο, ε! Ναι, το άκουσα. Πιστεύω ότι θα βγάλει πολύ ωραία βιντεάκια εκεί πέρα. Ανυπομονώ. Εσύ τώρα το άκουσες? Μπαμ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